Λοιπόν, θα σας δείξω πώς να βάλετε κούμπομα σε ένα τσαλόσυρμα με τη βοήθεια των στοπακίων. Έχω μπροστά μου ένα κουμποματάκι, στοπάκια, μερικές χαντρούλες, το ατσαλόσυρμά μου και προαιρετικά, αν θέλουμε, λίγη λεσιδίτσα που θα σας δείξω στο τέλος που θα μπει. Λοιπόν, ας πούμε ότι αυτή είναι η έναρξη του κολιέ ή του βραχιολού που φτιάχνουμε. Θέλουμε να προσθέσουμε ένα στοπάκι, μία χαντρούλα, ένα ακόμη στοπάκι και το κούμπομά μας. Ο λόγος που προσθέτουμε τη χαντρούλα και τα δύο στοπάκια, πέρα από διακοσμητικός, το ότι δηλαδή φαίνεται λίγο πιο όμορφο το κούμπομά μας, είναι ότι με τα δύο στοπάκια το κάνουμε και πιο δυνατό. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, βάζουμε λίγο πιο μέσα τα αντικείμενά μας και παίρνουμε την άκρη του ατσαλοσύρματος, κάνουμε μία θηλιά και ερχόμαστε και αγνώντας το κούμπομα, περνάμε το τελείωμα του ατσαλοσύρματος μέσα από τα τρία στοιχεία τα άλλα, δηλαδή από τα δύο στοπάκια και από τη χαντρούλα. Σπρώχνουμε, να έρθουμε όσο πιο κοντά μπορούμε, αλλά θέλουμε να αφήσουμε το κούμπομα να παίζει, έτσι μην είναι πάρα πολύ σφιχτό. Και όπως είμαστε εδώ, με μία πενσούλα ποντερή, η οποία είναι μυτερή και πλακέ, ερχόμαστε και πατάμε τα δύο στοπάκια μας. Στη συνέχεια με τον κόφτη ερχόμαστε και ανοίγουμε λίγο τα δύο σειρματάκια που έχουν περισσέψει και με τον κόφτη μας ερχόμαστε και κόβουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στο στοπάκι αυτό που περισσεύει. Το κούμπομά μας είναι έτοιμο. Ας δούμε πώς κάνουμε τη θηλιά από την άλλη πλευρά. Με τον ίδιο τρόπο προσθέτουμε ένα στοπάκι, μία χαντρούλα μικρή, ένα στοπάκι ακόμα. Και τώρα είτε μπορούμε να κάνουμε τη θηλιά μας κατευθείαν όπως είναι και να την περάσουμε μέσα από τα δύο στοπάκια και την χάντρα μας, ή μπορούμε να βάλουμε λίγο αλυσιδίτσα, η οποία θα μας βοηθήσει ώστε το βραχιόλι μας να μην είναι τσίμα-τσίμα και να μπορούμε πιο εύκολα να το βάλουμε. Λοιπόν, στην περίπτωση που βάζουμε την αλυσίδα, κάνουμε πάλι τη θηλιά μας, αγνοούμε την αλυσίδα η οποία πρέπει να μείνει μέσα στη θηλιά και περνάμε την άκρη του ατσαλοσύρματος μέσα από τα άλλα τρία στοιχεία. Σπρώχνουμε όσο μπορούμε. Και με τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε και προηγουμένως, με την πένσα την μπλακέ, πατάμε τα δύο στοπάκια. Κόβουμε αυτό που περισσεύει. Και το βραχιόλι ή κολιέ είναι έτοιμο. Τώρα μπορεί το κούμπομά μας να πιάσει σε οποιαδήποτε θηλιά θέλουμε της αλυσίδας.